Πιστεύω ότι τέτοιου είδους προγράμματα όπως το ATS 2020 δίνει ευκαιρία στα παιδιά που δεν θα μπορούσαν αλλιώς να έχουν ακολουθώντας την κανονική πορεία του αναλυτικού προγράμματος, γιατί γίνεται ένας πολύ στοχευμένος και μεθοδικός σχεδιασμός στο μικρό επίπεδο και μακρό επίπεδο, με συγκεκριμένους στόχους και δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν. Στην αρχή, μόλις μας τα ανακοίνωσε η δάσκαλα της φυσικής αγωγής, ενθουσιάστηκα γιατί θα ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Πιστεύω πως θα ήταν κάτι εύκολο, αλλά στην πορεία, στην αρχή της πορείας, θα ανακάλυψα πως θα ήταν κάτι λιγάκι πιο δύσκολο. Νομίζω ότι από κάθε μάθημα έμαθα και κάτι καινούριο. Αυτό φάνηκε στους τελευταίους μαθησιακούς κύκλους. Με βοήθησε σίγουρα το πρόγραμμα περισσότερο στο κομμάτι της αυτονόμης μάθησης, αφού μέσα από την διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και τεροαξιολόγησης έμαθα να βελτιώνομαι. Έχω μάθει να κάνω έρευνα πηγών, να χρησιμοποιώ αυτές τις πηγές για να τεκμηριώνω αυτά που λέω, ακόμη και αν οι πηγές που μου δίνονται είναι δικές μου εργασίες. Όσον αφορά την τάξη και στο μάθημα των νέων ελληνικών αλλά και στη φυσική, εργαζόμασταν σε ομάδες και οι εργασίες μας γίνονταν συνολικά. Απλά ο καθένας ανέβαζε από μόνος του τις εργασίες. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος είχα αρκετά καλή συνεργασία με τους συμμαθητές μου και για μένα ήταν αρκετά ικανοποιητική με τα άτομα που δεν συνηθίζω να μιλώ συνέχεια. Θεωρώ ότι με τον τρόπο που έγινε το μάθημα αυτών των ένα χρόνων, μπορέσαμε να δείξουμε τις ικανότητες μας στην τεχνολογία γενικά, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στο να κάνουμε εργασίες δηλαδή ηλεκτρονικά. Στο φόρμου στο Μαχάρα ήταν πολύ βοηθητικές οι εργασίες που κάναμε. Φτιάχναμε quiz, έρευνες, avatar, παρουσιάσεις, ιδιογράμματα. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο για μένα ήταν, νομίζω, κάνα δύο PowerPoint που έχουμε κάνει, επειδή χρησιμοποιούσαμε τις εικόνες που βγάλαμε εμείς οι ίδιοι και τις χρησιμοποιούσαμε για να δούμε τους καλούς κανόνες, τι κάναμε, ουσιαστικά αυτοαξιολόγηση. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι ήταν η συμπλήρωση του ημερολογίου η μάθησή μου, αλλά και του e-portfolio, γιατί το να βλέπουμε τις σκέψεις μας σε μια σειρά, με μια συγκεκριμένη δομή μας βοηθούσε να αξιολογήσουμε την πορεία μας, το πρόγραμμα και στη μάθηση. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα πιστεύω είναι τα e-portfolio τα οποία παράχθηκαν στο τέλος του κάθε μαθησιακού κύκλου, γιατί εκεί ακριβώς φαίνεται η πορεία που ακολούθησαν τα παιδιά σε κάθε μαθησιακό κύκλο, αλλά και τα τεκμήρια τα οποία είχαν παραθέσει σε κάθε μάθημα ξεχωριστά για να αποδείξουν το τι είχαν μάθει. Το πιο σημαντικό ίσως αποτέλεσμα αυτής της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στο μάθημα της φυσικής αγωγής είναι η ανάπτυξη της υπευθυνότητας των παιδιών απέναντι στο τι είχαν να μάθουν και η υπευθυνότητα που ανέπτυξαν ως προς την ομαδική εργασία. Μέσα από το μάθημα της φυσικής και τη χρήση του προγράμματος OneNote στο πρόγραμμα ETS 2020, οι μαθητές ανέπτυξαν και καλλιέργησαν τις κομβικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας πολίτης του 21ου αιώνα. Αυτές ήταν κυρίως ο προφερειακός γραμματισμός, η συνεργασία επικοινωνία και η αυτόνομη μάθηση που καλλιεργήθηκε κυρίως στον τρίτο κύκλο με την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού φάκελου επιτευγμάτων. Για την τάξη μου, νομίζω το όφελος ήταν ότι οι μαθητές έμαθαν να εργάζονται με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο, ο οποίος ήταν και αρκετά δημιουργικός. Γιατί αναπόφευκτα για να μπορέσουν να αναπτυχθούν τόσες πολλές δεξιότητες, τα παιδιά έπρεπε να χρησιμοποιήσουν πάρα πολλές εφαρμογές και προγράμματα τα οποία δεν είχαν προηγουμένως χρησιμοποιήσει. Οι μαθητές μέσα από το πρόγραμμα έχουν καταλάβει ότι εκτός από την παραδοσιακή αξιολόγηση, η οποία αποτυπώνεται με ένα γράμμα, β, α, δ κτλ., ή ένα βαθμό, υπάρχει και άλλη αξιολόγηση, διαμορφωτική, η οποία συνίσταται στο να δείξει στο μαθητή ότι η πορεία που ακολουθεί είναι μια πορεία στην οποία μπορεί ο ίδιος, ύστερα από τις παρατηρήσεις του εκπαιδευτικού, να επέμβει και να βελτιώσει ό,τι κατά τη γνώμη του δεν έχει κάνει στον βαθμό στον οποίο θα επιθυμούσε να το έχει κάνει. Στην αρχή δυσκολεύτηκαν λίγο τα παιδιά μέχρι να συνειδητοποιήσουν ποιον ήταν αυτό το περιβάλλον και πώς λειτουργούσε. Μετά όμως από μια προεργασία που έκαναμε για το συγκεκριμένο περιβάλλον ώστε να μπορούν να το
λειτουργούν. Με πάρα πολύ ευκολία ξεκίνησαν να βρίσκουν, μπορώ να πω, και δικούς τους άλλους τρόπους για να το επεξεργάζονται και να το χρησιμοποιούν. Στην αρχή είχα δυσκολευτεί λίγο στο να θυμάμαι πού μπορώ να βρίσκω τον κάθε φάκελο στο πρόγραμμα, αλλά στη συνέχεια, επειδή είχα συνηθίσει, τα έβρισκα και έκανα τις εργασίες μου όπως έπρεπε. Το διαδικτυακό περιβάλλον ήταν το πιο εύκολο. Το πιο δύσκολο κομμάτι για τους περισσότερους μαθητές ήταν η μάθηση, το ημερολόγιο, η μάθηση, να συμπληρώσουν το ημερολόγιο, η μάθηση, που ήταν και το πιο απαιτητικό κομμάτι, κατά τη γνώμη μου, του όλου προγράμματος. Θα ήθελα να εργαζόμασταν με τέτοιον τρόπο, με την προϋπόθεση ότι θα γινόταν περισσότερη δουλειά στο σχολείο, ούτως ώστε να μην έχουμε τόση πολλή δουλειά στο σπίτι λόγω έλλειψης χρόνου. Πιστεύω ότι το πρόγραμμα ATS 2020 θα μπορούσε να εφαρμοστεί καθολικά στα σχολεία της Κύπρου. Βέβαια, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως είναι η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής η οποία υπάρχει στα σχολεία μας, και βέβαια θα πρέπει να υπάρχει η αναγκαία επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τόσο στη χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως στη χρήση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, και δεύτερον στην χρήση του εργαλείου, το ημερολόγιο, η μάθησή μου, μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία της τάξης. Οπότε μέσα από μια τέτοια διαδικασία σίγουρα κερδίζεις, εξελίσσεσαι και εσύ επαγγελματικά, συνεργάζεσαι με ειδικούς οι οποίοι σε κατευθύνουν. Οπότε είναι κάτι που ναι, σίγουρα θα το επιδιώκω και στο μέλλον. Θα ήθελα να παραμείνει αυτό το πρόγραμμα στα μαθήματα της φυσικής αγωγής, γιατί είναι πιο ενδιαφέρον και δίνεις περισσότερη έμφαση σε αυτά που έχεις διδαχθεί.